Ξεκινήσαμε με Γιώργο και θέλουμε την γνώμη του κυρίου Γιώργου Σεφερτζή, γνωστού πολιτικού αναλυτή και επικοινωνιολόγου, για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες. Τι είναι αυτό που έχει έτσι ενεργοποιήσει όλη αυτή τη συζήτηση, θετική και αρνητική, γύρω από το πρόσωπο του Γιώργου Παπανδρέου. Καλό μεσημέρι, κύριε Σεφερτζή, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλο, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πώς το βλέπετε, το περιμένατε όλο αυτό το τσουνάμι, όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το κοινάλ με έμφαση στον Γιώργο Παπανδρέου? Δεν περίμενα την υποψηφιότητα Παπανδρέου. Σωστά. Περίμενα όμως ότι η υποψηφιότητα Παπανδρέου θα προκαλέσει το τσουνάμι στο οποίο αναφέρεστε. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι απλός. Η υποψηφιότητα Παπανδρέου αλλάζει τους όρους του εσωκομματικού ανταγωνισμού που ήταν περιγεγραμμένος στους υποψήφιους που είχαν δηλώσει διάδοχοι της Φόφης στη Γεννηματά. Mm-hmm. Και μήπως... Εδώ πλέον παρακαλώ, το ερώτημα αλλάζει. Δεν είναι, καθώς καταλαβαίνετε, ούτε εάν συμφωνούν ή όχι με τη μετονομασία του κοινάλ και πάλι σε Πασόκ, ή εάν θα μοιράσουν τα αξιώματα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είναι ευθέως το δίλημα της κυβέρνησης. Το δίλημα δηλαδή στο οποίο θα υποχρεωθεί το σύνολο του εκλογικού σώματος να απαντήσει, οψέποτε κληθεί στις κάλπες των επόμενων εκλογών. Το συνδέει δηλαδή με τον εκλογικό νόμο, επειδή, τουλάχιστον ακριβώς, τον πρώτο εκλογών. Διότι θα είναι εκλογές με απλή αναλογική, που σημαίνει ότι το τρίτο κόμμα θα είναι αυτό που θα ρυθμίσει τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες από τις οποίες εξαρτάται η μορφή της διακυβέρνησης της επόμενης μέρας. Mm-hmm. Άρα το γεγονός ότι και χθες ο Γιώργος Παπανδρέου ουσιαστικά με το καλημέρα έδειξε τις προθέσεις του. Πρόταγμά του ήταν η προοδευτική διακυβέρνηση. Σημαίνει προς τα πού κλείνει, προς ΣΥΡΙΖΑ? Κατά τη γνώμη μου είναι σαφές, διότι υπάρχουν δύο αναφορές στο μήνυμα που έστειλε με την ανακοίνωση της απόφασης του να είναι υποψήφιος. Το ένα είναι αυτό που ήδη είπατε, ο χαρακτηρισμός της επιθυμητής διακυβέρνησης ως προοδευτική διακυβέρνησης, και όλοι αντιλαμβανόμαστε τι αυτό σημαίνει, δεδομένου ότι ο όρος έχει κατεξοχήν χρησιμοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Η δεύτερη αναφορά που κατά τη γνώμη μου διαφωτίζει απολύτως την πρώτη είναι η αναφορά που έκανε στις αλλαγές των συσχετισμών των πολιτικών δυνάμεων και στη Βόρεια και στη Νότια Ευρώπη με την ενίσχυση της Σοσιαλδημοκρατίας. Mm-hmm. Της Αμερικής του Biden συμπεριλαμβανομένης. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτή η αναφορά δεν ήταν τυχαία και την θεωρώ επίσης διευκρινιστική του μηνύματος ως προς το τι σημαίνει η προοδευτική διακυβέρνηση. Mm-hmm. Όλος αυτός που έχει γίνει, ο ντόρος που έχει γίνει τα τελευταία 24 ώρα, εκτιμάτε ότι θα αποτυπωθεί και με την συμμετοχή στην 5η Δεκεμβρίου, κύριε Σεφερτζή? Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, κύριε Παπαδόπουλε, για έναν απλό λόγο. Θα είναι μάλλον αρκετοί οι ψηφοφόροι που θα θελήσουν στο δίλημα της διακυβέρνησης που τίθεται κατόπιν της υποψηφιότητας Παπανδρέου να απαντήσουν με τον δικό τους τρόπο πριν από τις εκλογές. Είναι λοιπόν πολύ φυσικό να υπάρξει μια συμμετοχή που θα υπερβαίνει την κομματική βάση του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να... μάλλον να το αντιστρέψω για τους υπολείπους υποψηφίους και ιδιαίτερα τους δύο βασικούς αντιπάλους του κ. Παπανδρέου. Έτσι, ανεξάρτητα από το πώς ήταν στην κούρση, είναι προφανές ότι οι ισχυροί αντίπαλοι, που θα ήταν και τα δύο φαβορί, έτσι, που θα διεκδικούσαν την κούρση, ήταν ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Λοβέρδος. Για αυτούς τους δύο, τι σημαίνει η υποψηφιότητα Παπανδρέου? Να πούμε πρώτα κάτι άλλο. Μπορεί να είναι τελικώς περισσότεροι από δύο οι υποψήφοι. Και γιατί το ρωτάω αυτό? Διότι αν δεν πρόκειται για πασαρέλα με κίνητρα διαπραγματευτικού χαρακτήρα για την επόμενη μέρα, mm-hmm. θα πρόκειται προφανώς για σύγκρουση δύο διαφορετικών αντιλέψεων για την διακυβέρνηση της επόμενης μέρας. Το ερώτημα λοιπόν εδώ είναι, συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε να είναι η πρόταση Παπανδρέου?
υπάρχουν περισσότερες από δύο απαντήσεις. Εάν δεν υπάρχουν περισσότερες από δύο απαντήσεις, δεν μπορεί να είναι και περισσότεροι των δύο υποψήφιων. Και σε κάθε περίπτωση, κανένας από τους σημερινούς υποψηφίους δεν μπορεί να να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ποιο είναι το διακήρευμα της εσωκομματικής αναμέτρησης του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Η επόμενη μέρα, λέτε. Η επόμενη μέρα με όρους ουσιαστικά των εκλογών λόγω του εκλογικού νόμου. Ακριβώς. Και άρα θα πρέπει να δικαιολογήσουν την παραμονή τους ή όχι στην κούρσα της διαδοχής της Φόφης γεννηματά, ακριβώς με ένα σκεπτικό αντίστοιχο με αυτό που θέτει με τη δική του υποψηφιότητα ο Γιώργος Φόγκρε. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις για την 6η Δεκεμβρίου ή για την 13η. Εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων και πώς θα μοιραστούν την πίτα. Ναι. Το δεύτερο από το οποίο εξαρτάται είναι ποια θα είναι αυτή η πίτα. Ναι. Διότι αν μεν πρόκειται για την πίτα της κομματικής βάσης του ΠΑΣΟΚ, τα πράγματα θα πάρουν διαφορετική τροπή από τε αν την ίδια πίτα, στην διανομή της πίτας συμμετάσχουν και πέραν του εκλογικού, της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ Ψηφοφόρη. Ναι. Ναι, το... Είναι οι δύο μεγάλοι άγνωστοι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός των υποψηφίων και δεν ξέρουμε ποιοι θα μπουν στον πειρασμό να επιλέξουν κάποιον από αυτούς. Ναι, και πρέπει να πούμε ότι επειδή λήγει σήμερα στις 6 η κατάθεση των υποψηφιότητων, δεν σημαίνει ότι όσοι καταθέσουν σήμερα τις υπογραφές θα είναι το όνομά τους στον κατάλογο της 5ης Δεκεμβρίου, που εγώ θεωρώ ότι θα είναι αρκετά λιγότερα. Μένει να το δούμε αυτό στην πράξη. Πάντως σήμερα στις 6 λήγει ο κατάλογος. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι αν πρόκειται για δύο υποψηφίους τελικά, μιλάμε για την 5η Δεκεμβρίου. Δεν θα υπάρξει δεύτερο γύρο. Ναι, εγώ εκτιμώ ότι θα είναι σίγουρα τρεις, δηλαδή ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Ανδρουλάκης. Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι μένουν να το δούμε στην πράξη. Τι ακριβώς θα κάνουν και τι τους συμφέρει στο τέλος. Ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε. Πάντως είναι σαφές ότι έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, έχει από το πουθενά, μετά από ένα δυσάρεστο, πολύ δυσάρεστο γεγονός, την περιπέτεια της υγείας της κυρίας Γεννηματά, έχει ανακατευθεί όλη η τράπουλα και νομίζω δεν είναι τυχαίο και το ενδιαφέρον και στο Μαξίμου και στην Κουμουνδούρου για τα μελούμενα στο κοινάλι. Ναι, γιατί αν μου επιτρέπει. Παρακαλώ. Αυτό αλλάζει τους όρους του όλου πολιτικού παιχνιδιού. Και κατά τη γνώμη μου πιθανότατα επισπεύσει και την απόφαση της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών. Το κρατάμε. Την κρατάμε αυτή την εκτίμηση. Σας ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο και την ανάλυση, κύριε Σεφερτζή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.